Καλό μεσημέρι. Πριν από λίγο δημοσιεύθηκαν οι φθινοπονινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2021, 2022 και 2023 για τις χώρες της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τη χώρα μας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει ρυθμούς ανάπτυξης για το 2021, 7,1%, που είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος ρυθμός ανάπτυξης στην Ευρωζώνη, με μέσο όρο 5% και σημαντικά αυξημένο από τις καλοκαιρινέ της προβλέψεις. Για το 2022 προβλέπεται ρυθμό ανάπτυξη τη ελληνική οικονομία 5,1%, σημαντικά υψηλότερο από το μέσο όρο που είναι στο 4,3%. Και για το 2023 προβλέπεται ρυθμό ανάπτυξη 3,6%, επίση αυξημένο σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο που θα είναι στο 2,4% για την Ευρωζώνη. Ταυτόχρονα, οι προβλέψει δείχνουν ότι η χώρα μα θα έχει το χαμηλότερο πληθωρισμό στην Ευρωζώνη, ενώ θα συνεχιστεί η αποκλιμάκωση τη ανεργία. Οι προβλέψει αυτέ επιβεβαιώνουν τη δυναμική ανάκαμψη τη ελληνική οικονομία, δικαιώνουν τη μεταρρυθμιστική μα ε, πολιτική, επιβεβαιώνουν για μια ακόμα φορά ότι η Ελλάδα αλλάζει, αλλάζει επίπεδο, με μια πολιτική που αποδίδει αποτελέσματα και που διαμορφώνει σταθερέ βάσει προκοπή και ευημερία για όλου του Έλληνε. Έρχομαι στην πανδημία. Η έξαρση τη πανδημία αφορά, όπω παρατηρεί ο καθένα, όλο το Βόρειο Ημισφαίριο και όχι μόνο την Ελλάδα. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον τη δυναμική κλιμάκωση των κρουσμάτων, η χώρα μα εξακολουθεί την προσπάθεια αντιμετώπιση τη πανδημία με την οικονομία, την εκπαίδευση, την κοινωνία πλήρω λειτουργικέ. Χωρί να έχουμε εξαντλήσει ακόμα όλα τα περιθώρια αντίδραση και άμυνα στον κορονοϊό. Η βασική, η ασφαλέστερη, η αποδοτικότερη οδό περιορισμού των κρουσμάτων αλλά και των συνεπειών τη ασθένεια είναι όπω έχουν καταλήξει όλοι οι αρμόδιοι επιστήμονε, ο εμβολιασμό. Η κυβέρνησή μα με γνώμονα την υγειονομική ασφάλεια αλλά και το δημόσιο συμφέρον, έχει καταλήξει σε συγκεκριμένε στρατηγικέ επιλογέ. Πρώτα απ' όλα, έχουμε τονίσει επανειλημμένα ότι δεν θα υπάρξει άλλο lockdown στη χώρα και ότι όσοι έχουν εμβολιαστεί δεν θα υποστούν ξανά σημαντικού περιορισμού. Ταυτόχρονα, εφαρμόζονται σε συνεννόηση με του ειδικού μια σειρά από μέτρα και βρίσκεται σε εξέλιξη ένα εκτεταμένο σχέδιο ελέγχου τη στήριξη λειτουργία των μέσων, εφαρμογή των μέτρων. Ταυτόχρονα, με ιδιαίτερη έμφαση συνεχίζεται η προσπάθεια για επέκταση τη εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού και την επιτάχυνση των ρυθμών για την τρίτη τη λεγόμενη αναμνηστική δόση. Θα επαναλάβω για μια ακόμα φορά από έρευνε που έχουν γίνει, που δημοσιεύονται και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, από τα καθημερινά στοιχεία που παίρνουμε από τα νοσοκομεία και από τι ΜΕΘ, προκύπτει ότι περίπου 9 στου 10 νοσηλευόμενου στι μονάδε εντατική θεραπεία είναι συμπολίτε μα που είναι ανεμβολίαστοι. Παράλληλα, η κυβέρνηση συνεχίζει την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ειδικά στις περιφέρειες που παρατηρείται πολύ αυξημένη και πολύ μεγάλη πίεση. Στο πλαίσιο συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, αντιμετωπίζεται η χώρα, όπω είχε συμβεί και σε άλλε φάσει όξυνση τη πανδημία στο παρελθόν, ω μια υγειονομική περιφέρεια. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν τεθεί στη διάθεση του ΕΣΥ μέχρι σήμερα και η κατάσταση αυτή είναι δυναμική, συνεχίζεται και ενισχύεται. Έχουν τεθεί λοιπόν στη διάθεση του ΕΣΥ 200 κλίνε στη Θεσσαλονίκη από τον ιδιωτικό τομέα, και 206, 206 κλίνες στη Θεσσαλία, για COVID περιστατικά... και 150 κλίνες στη Θεσσαλονίκη... και άλλες 150 στη Λάρισα, για λοιπά περιστατικά. Στη διάθεση του ΕΣΥ... βρίσκονται και οι μονάδες εντατικής θεραπείας του ιδιωτικού τομέα. Στην Αττική υπάρχει αντίστοιχη συνεννόηση... για ενεργοποίηση ε, της ε, διάθεσης κλινών του, του ιδιωτικού τομέα στο ΕΣΥ... αν παραστεί ανάγκη. Ενώ μέχρι το τέλος της εβδομάδας συνεχίζεται η επικοινωνία με τους ιατρικούς συλλόγους, έτσι ώστε να ενισχυθεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας με ιδιώτες γιατρούς. Θέλω όμως να ξεκαθαρίσω ότι αν δεν ε, καλυφθούν οι ανάγκες, στις αρχές της επόμενης εβδομάδας θα ενεργοποιηθεί η επίταξη των υπηρεσιών των ιδιωτών γιατρών για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Η πανδημία του κορονοϊού αποτελεί μια σύνθετη και πολυεπίπεδη κρίση, όχι μόνο με υγειονομικέ διαστάσει. Η κυβέρνησή μα, με ισορροπημένο σχέδιο εξακολουθεί να προσπαθεί. Προσπαθεί να περιορίσει τις ανθρώπινες απώλειες και ταυτόχρονα να διασφαλίσει τη ζωή σε κάθε εξφανισή τη. Έρχομαι στα μέτρα στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων για το ηλεκτρικό ρεύμα και το φυσικό αέριο. Είναι γνωστό ότι η κυβέρνησή μα ήταν από τι πρώτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο που έλαβαν μέτρα στήριξη τη κοινωνία από τι επιπτώσει τη διεθνού ενεργειακή κρίση. Και συνεχίζουμε προ την κατεύθυνση αυτή. Μετά την πρώτη επέκταση των μέτρων, Προχωρήσαμε χθε και σε μία ακόμη που αφορά όλου του καταναλωτέ ηλεκτρική ενέργεια για τη χαμηλή τάση, αφορά και επιχειρήσει, καθώ και του οικιακού καταναλωτέ φυσικού αέριου. Τα νέα μέτρα θα ισχύσουν από τον Νοέμβριο ε, μέχρι τον Δεκέμβριο και περιλαμβάνουν τα εξή. Αυξάνεται από τα 18 στα 39 ευρώ το μήνα το ύψο τη κρατική επιδότηση στου λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματο για τη χαμηλή τάση για τι πρώτε 300 κιλοβατόρε. Για τους δικαιούχους του κοινωνικού οικιακού τιμολογίου, το ύψος της επιδότησης διαμορφώνεται στα 45 ευρώ από τα 24 που ήταν μέχρι τώρα. Για τους οικιακούς καταναλωτές φυσικού αερίου, προβλέπεται η αναστολή της χρέωσης των τελών χρήσης δικτύου από τον Νοέμβριο μέχρι τον Δεκέμβριο. Με το μέτρο αυτό θα δουν μία μείωση στο λογαριασμό τους που θα κυμαίνεται από τα 20 μέχρι τα 40 ευρώ. Επίσης, αναστέλλεται για χρονική περίοδο 5 μηνών, δηλαδή από τον Νοέμβριο του 2021 έως τον Μάρτιο του 2022 η πληρωμή υπηρεσιών κοινή ωφέλεια για επιχειρήσει με βιομηχανικέ χρήσει χαμηλή και μέση τάση, καθώ και για τι λοιπέ χρήσει μέση τάση. Οι χρεώσει αυτέ σήμεναν για τι επιχειρήσει ένα ποσό τη τάξη των 63 εκατομμυρίων ευρώ. Συνολικά, οι πόροι που θα διατοθούν για αυτή την ενίσχυση σε νοικοκυριά, σε επιχειρήσει, σε καταναλωτέ, ξεπερνά τα 620 εκατομμύρια ευρώ από το Σεπτέμβριο μέχρι το Δεκέμβριο του 2021. Το διεθνέ περιβάλλον είναι ρευστό. Οι κλειδονισμοί που αρχικά προκάλεσε η πανδημία δυστυχώ προχωρούν και σε άλλε μορφέ του βίου, επεκτείνονται και σε άλλε διαστάσει τη ζωή μα. Όμω η κοινωνία βρίσκεται αντιμέτωπη με ανατιμήσει, ανησυχεί για τι ανατιμήσει αυτέ, τι βιώνει και δεν μπορούμε να τι προσπερνάμε. Οφείλουμε ω κυβέρνηση με μετρημένε πολιτικέ, με σοβαρότητα και με αποτελεσματικότητα να στηρίξουμε την κοινωνία, τα νοικοκυριά, τι επιχειρήσει και αυτό κάνουμε. Στα πλαίσια αυτά εντάσσεται και η υπόλοιπη και μία ακόμη ενότητα ανακοινώσεων που έχω να κάνω σήμερα. Έχουμε πολλέ φορέ ξεκαθαρίσει ο ίδιο ο Πρωθυπουργό ότι η βασική φιλοσοφία τη αναπτυξιακή μα στρατηγική είναι αυτή να έχει αντίκρισμα σε όλου του Έλληνε και να μην αφήνει κανέναν πολίτη απροστάτευτο. Έτσι, με τροπολογία του Υπουργείου Εργασία και Κοινωνικών Υποθέσεων που ψηφίζεται σήμερα, γίνονται πράξη οι εξαγγελίε του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη για του νέου, για του ανέργου. Για την ενίσχυση των οικονομικά αδύναμων, καθώ και για αριθμίσει οφειλών που προέκυψαν κατά τη διάρκεια τη πανδημία. Συγκεκριμένα, ξεκινά την 1η Ιανουαρίου του 2022 το πρόγραμμα Πρώτο Ένσημο για την ένταξη για πρώτη φορά στην αγορά εργασία νέων παιδιών ηλικία 18-29 ετών. Στο πλαίσιο του προγράμματο, επιδοτείται από τον κρατικό προπολογισμό για έξι μήνε κάθε πρόσληψη πλήρου απασχόληση, χωρί προηγούμενη εμπειρία των νέων ανθρώπων. Με το ποσό των 1.200 ευρώ, που θα επιμερίζεται για έξι μήνε μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου. Επίση, δίνεται η δυνατότητα και για πρόγραμμα μερική επασχόληση, που θα απευθύνεται σε φοιτητέ που θέλουν να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία, όπου εκεί φυσικά η επιδότηση μειώνεται στο μισό. Δεύτερον, επεκτείνεται από την 1η Ιανουαρίου του 2022 κατά 50.000 θέσει, το πρόγραμμα των 100.000 επιδοτούμενων θέσεων εργασία, που θεσπίστηκε ω μέτρο για ανάσκηση των παρανοριών τη πανδημία. Τρίτον, διπλασιάζεται για το Δεκέμβριο η μηνιαία εισοδηματική ενίσχυση για του δικαιούχου του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματο και η καταβολή θα γίνει στι 15 Δεκεμβρίου. Και τέταρτον, δίνεται η δυνατότητα για οφειλέ που υπήρξαν κατά τη διάρκεια τη πανδημία να ενταχθούν από την πάγια αρρύθμιση των 12 δόσεων σε αυτή των 72 δόσεων. Δύο λόγια για το πρόγραμμα IDOR 2.0 που ανακοινώθηκε στι αρχέ εβδομάδου. Πρόκειται για ένα μείζονο σημασία πρόγραμμα για την ελληνική περιφέρεια, για τον πρωτογενή τομέα, για του Έλληνε παραγωγού. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει σημαντικά αρδευτικά έργα και φράγματα μεγάλη κλίμακα που θα υλοποιηθούν με κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψη, με πόρου του Προγράμματο Αγροτική Ανάπτυξη και από το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, αλλά και από ιδιωτικού πόρου που θα κινητοποιηθούν μέσω τη σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Πρόκειται για 21 έργα συνολικού κόστου 1,6 δισεκατομμυρίων ευρώ που θα αρδεύσουν πάνω από 1.350.000 στρέμματα σε όλη την ελληνική επικράτεια. Είναι το μεγαλύτερο ολοκληρωμένο πρόγραμμα παρεμβάσεων για δευτικά δίκτυα που έχει γίνει ποτέ στη χώρα. Και με τα έργα αυτά δεν επιτυχάνεται μόνο η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του υδατικού μα δυναμικού, αλλά μειώνεται δραστικά και ουσιαστικά το κόστο παραγωγή και δημιουργούνται ουσιαστικέ προποθέσει όθηση τη ανάπτυξη σε ολόκληρε περιοχέ τη χώρα και συνολικά στην οικονομία. Τέλο, όπω γνωρίζετε. Ο Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη θα μεταβεί στο Παρίσι, όπου θα συμμετάσχει αύριο στη Διεθνή Διάσκεψη για τη Λιβύη, που αποτελεί γαλλική πρωτοβουλία, με τη συμμετοχή τη Γαλλία, τη Ιταλία, τη Λιβύη, τη Γενική Γραμματεία του ΟΗΕ. Είναι η πρώτη φορά που η Ελλάδα καλείται και συμμετέχει, και μάλιστα σε τόσο υψηλό επίπεδο, σε μια τέτοιου είδου διάσκεψη. Γεγονό που αποδεικνύει, που αποτυπώνει τη σημασία που δίνουν στη χώρα μας την αναγνώριση του ρόλου της ως παράγοντα σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή, οι εταίροι μας, οι μας, η εταίροι μα, η σύμμαχοί μα, η διεθνή κοινότητα στο σύνολό τη. Η θέση τη Ελλάδα, η οποία έχει εκφραστεί από τον Πρωθυπουργό σε όλε τι διεθνεί επαφέ του, είναι ότι πρέπει να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα διεξαγωγή των εκλογών στη Λιβύη, να εφαρμοστεί πλήρω η Συμφωνία Κεχηρία τη 23η Οκτωβρίου του 2020 και φυσικά να αποσυρθούν όλα τα ξένα στρατεύματα, οι ξένε δυνάμει και οι μισθοφόροι από τη Λιβύη το γρηγορότερο δυνατό. Παρακαλώ πολύ για τι ερωτήσει σα. Κύριε Μουρελάτου. Κύριε Εκπρόσωπε, την επόμενη εβδομάδα που οδεύουμε προ τη λήξη τη ΚΙΑ που έχει ενεργοποιήσει περιορισμού ανεμβολίω του, θα δούμε νέα μέτρα από την κυβέρνηση. Εστιάζουμε στην εφαρμογή τη στρατηγική που σα περιέγραψα και προηγουμένω για την αντιμετώπιση τη πανδημία σε αυτή την ιδιαίτερα επιθετική φάση που βιώνουμε τώρα. Συγκεκριμένα μέτρα που αφορούν του ανεμβολία στους συμπολίτε μα και την υποχρέωση ε, για τεστ και περιορισμού κίνηση σε συγκεκριμένου χώρου. Έμφαση και ευαισθητοποίηση στο πρόγραμμα εμβολιασμού με κάθε μέτρο, με κάθε τρόπο, με την πυθό, με τη δυνατότητα πρόσβαση του εμβολίου εύκολα, όπω έχει γίνει όλο το προηγούμενο διάστημα, στου συμπολίτε μα. Με ενθάρρυνση για την τρίτη δόση και φυσικά μια διαρκή προσπάθεια ενίσχυσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας με όλους τους τρόπους και σε όλα τα επίπεδα. Κύριε Κάτζου. Κύριε Εκπρόσωπε, ε, εστερνίζεστε τι ανησυχίε των γονιών, παιδιών, δημοτικών και νηπιαγωγείων. Και να σε αυτέ τι δύο κατηγορίε που δεν μπορούν να κάνουν το εμβόλιο, ε, Πάρα πολλοί γονεί ανησυχούν το, για το πρωτόκολλο 50-51 και έχουμε και αρκετά κρούσματα. Υπάρχει κάποια σκέψη, κάποιο σχεδιασμό για νηπιαγωγεία και για νήπια νηπιαγωγεία, Ευχαριστώ, και δημοτικά. Προφανώ και κατανοούμε τι ανησυχίε. Βρισκόμαστε σε μια φάση που η πανδημία ε, επιμένει και επιμένει. Ιδιαίτερα, είναι πολύ το αυτονόητο και ανθρώπινο να ανησυχούμε όλοι, πολύ περισσότερο όταν αυτό αφορά τα παιδιά μα. Από την άλλη πλευρά, έχουμε ένα συγκεκριμένο σχέδιο λειτουργία τη διαζώση εκπαίδευση στα σχολεία και στα πανεπιστήμια, το οποίο μέχρι στιγμή αποδίδει αποτελέσματα που θα έλεγα ότι είναι ικανοποιητικά με την έννοια ότι εξακολουθούμε να έχουμε την διαζώση εκπαίδευση και το πιο συχνό, το πιο τακτικό τέστινγκ που υπάρχει σε οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα, τολμώ να πω και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα του κόσμου. Κύριε Σαμαρά. Κύριε Εκπρόσωπο, ο Πρωθυπουργό χθε έκανε λόγο για αναχαιτήσει βαρκών με πρόσφυγε και μετανάστε. Χρησιμοποίησε στα αγγλικά τον όρο Intercepting. Θέλω να μα εξηγήσετε πώ αυτό διαφέρει από το Pushback και τι απαντάει η χώρα στι σχετικέ κατηγορίε. Νομίζω ότι οι πρόσφατε απαντήσει του Πρωθυπουργού ήταν απολύτω κατανοητέ. Είναι γνωστό ότι η χώρα μα εφαρμόζει μια αυστηρή αλλά πολύ δίκαιη μεταναστευτική πολιτική. Έχει διασώσει δεκάδε ανθρώπινε ζωέ, οι οποίε τίθενται σε κίνδυνο από την τακτική των δουλεμπόρων και υποθάλπτονται από εκεί που υποθάλπτονται αυτέ οι τακτικέ. Ταυτόχρονα, στο μεταναστευτικό, γνωρίζει η διεθνή κοινότητα, κυρίω η ελληνική κοινωνία, τη μεγάλη αλλαγή που υπάρχει και σε ό,τι αφορά την φύλαξη των ελληνικών και ευρωπαϊκών συνόρων και τι συνθήκε με τι οποίε φιλοξενούνται στη χώρα μα πρόσφυγε και μετανάστε και τη συνολική εικόνα που επικρατεί σε όλη την ελληνική επικράτεια. Ε, να μείνω σε αυτό. Υπάρχει μια ερώτηση του τομεάρχη του, Μεάρχη, του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Νίκου Φίλη, ο οποίο ε, ε, είναι συγκεκριμένη με, με, συγκεκριμένα στοιχεία, όχι για αναχέτηση που είναι άλλο πράγμα, τώρα δεν ξέρω πώ λέγεται, αλλά αναφέρει συγκεκριμένο περιστατικό με πρόσφυγε που αποβιβάστηκαν σε ελληνικό νησί και του πήραμε και του πήγαμε πίσω. Σε αυτό δεν έχει απαντήσει η κυβέρνηση. Τα, τα στοιχεία ήταν αμφισβητή. Θα απαντηθεί η ερώτηση από τον αρμόδιο υπουργό, όπω ορίζεται μέσα στην την διαδικασία. Καλώ. Κύριε Εκπρόσωπε, να σα επιστρέψω στην πανδημία, αν μου επιτρέπετε, και να ρωτήσω ότι παρά τα όσα ε, έχετε εφαρμόσει μέχρι τώρα, υπάρχουν, υπάρχουν τα Χριστούγεννα σε μισή μήνα. Και το ρωτώ αυτό γιατί θέλω να μου πείτε κατά πόσον η κυβέρνηση κάνει μια εκτίμηση για το πότε θα υπάρξει η κορύφωση του τέταρτου κύματο τη πανδημία και αν αυτό θα αφορά και τι Χριστούγεννιάτικε διακοπέ και την κίνηση των καταστημάτων ω εκ τούτου και αν εν ώψη αυτή τη αναγκαιότητα, να μείνουν ανοιχτά δηλαδή τα μαγαζιά, η κυβέρνηση σκέφτεται να προχωρήσει και σε μια δεύτερη δέσμη μέτρων, αν όχι περιοριστικών για του εμβολιασμένου, πιο αυστηρών για του ανεμβολία του. Ευχαριστώ. Εστιάζουμε την προσοχή μα στη στρατηγική την οποία έχουμε παρουσιάσει και εφαρμόζουμε για την αντιμετώπιση τη πανδημία. Γίνεται μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια. Προσπαθούμε να έχουμε όσο το δυνατόν λιγότερες απώλειες η κοινωνία, η οικονομία, η εκπαίδευση, η ζωή να λειτουργεί στο μέγιστο βαθμό της κανονικότητας και να ενισχύουμε το σύστημα υγείας για να αντιμετωπίσουμε, να ανασχέσουμε, να αντιμετωπίσουμε και αυτή την φάση της πανδημίας που είναι ιδιαίτερα επιθετική και αφορά κυρίως τους ανεμβολίες τους. Εδώ είμαστε, όλες μας οι δυνάμεις είναι προσανατολισμένες σε αυτό, όλη μας η προσοχή και η προσπάθεια συνολικά είναι εδώ και στη συνεργασία με την επιστημονική κοινότητα αξιολογούμε η δυναμική και τα μεγέθη τη πανδημία καθημερινά. Παρακαλώ. <Κι> εντάξει, εντάξει. Ανακοινώσατε κάποια μέτρα ε, για τι αυξήσει στο ρεύμα. <Κι> Αυτό βέβαια δείχνει να αφορά συγκεκριμένε ομάδε του πληθυσμού. Την ώρα που με βάση και τα στοιχεία τη Ελστάτ, όπω ανακοινώθηκαν χθε, έχουμε μια τρομακτική ακρίβεια σε όλα τα είδη πλατιά λαϊκή κατανάλωση. Σκέφτεστε και κάτι επόμενο. Η προσπάθεια ενίσχυση των εισοδημάτων των Ελλήνων πολιτών για να ανταποκριθούν, να έχει μάλλον αυτή η φάση των ανατιμήσεων, το μικρότερο δυνατό αποτύπωμα, είναι μια προσπάθεια διαρκής. Όπως σας είπα και προηγουμένως, είμαστε ίσως από τις πρώτες κυβερνήσεις στην Ευρώπη που πήραμε μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και των ανατιμήσεων που βλέπει ο καθένας άμεσα στον οικονομικό του οικογενειακό του προπολογισμό για το ρεύμα, το φυσικό αέριο, το πετρέλαιο, τα καύσιμα. Ε, μην ξεχνάμε ότι η πολιτική την οποία έχουμε σχεδιάσει και εφαρμόζουμε όλο το προηγούμενο διάστημα, οι προβλέψει επιβεβαιώνουν την ορθότητά τη, έχει δημιουργήσει σε μια πολύ μεγάλη, σε μια ουσιαστική μείωση τη ανεργία, με δεκάδε χιλιάδε συμπολίτε μα να έχουν βρει δουλειά και άρα να έχουν εισόδημα, διότι αυτό είναι ίσω ο πιο ουσιαστικό, ο πιο σταθερό, ο πιο χρήσιμο τρόπο αντιμετώπιση Δυσχερών εξελίξεων στο κομμάτι τη οικονομία, να δίνει σε κάποιον τη δυνατότητα που δεν είχε κανένα εισόδημα να έχει μισθό και να αντιμετωπίζει τι βασικέ του ε, ανάγκε. Η πολιτική μα συνολικά είναι στραμμένη προ την κατεύθυνση αυτή: η ανάπτυξη που πετυχαίνει η χώρα να έχει μέρισμα, αποτύπωμα και αντίκρισμα στην καθημερινότητα, στη ζωή, στην προκοπή και στην ευημερία του καθενό. Στοχευμένε παρεμβάσει έγιναν. Όσο η κατάσταση είναι δυναμική, την παρακολουθούμε. Στο πλαίσιο δυνατοτήτων που δημιουργεί η οικονομική μας πολιτική... θα στηρίζουμε τους ανθρώπους. Ήδη σας περιέγραψα πριν, εκτός από τις νέες πρόσθετες ε, πολιτικές στήριξης... για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στην ενέργεια που ανακοινώθηκαν χθε και που θα εφαρμοστούν τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο. Στι 15 Δεκεμβρίου θα διπλασιαστεί η ενίσχυση στου δικαιούχου του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματο, μια κατηγορία συμπολιτών μα που κατ' εξοχήν χρήζει υποστήριξη και βοήθεια και χρειάζεται τη μέρημνα και τη βοήθεια τη πολιτεία, ιδιαίτερα σε αυτή τη στιγμή, σε αυτή την ώρα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε εκτό όλων των άλλων και ανατιμήσει που μα έρχονται απ' έξω. Αυτό που απασχολεί τον κόσμο βέβαια δεν είναι από πού έρχονται, αλλά πώ θα μπορέσει να τι αντιμετωπίσει και εδώ η πολιτεία στέκεται και θα σταθεί στο πλευρό του. Παρακαλώ. Κύριε Υπουργέ, ο Υπουργό Άμυνα τη Τουρκία προέβησε νέε εμπριστικέ δηλώσει. Κάλεσε τη χώρα μα να διδαχθεί και να θυμηθεί την ιστορία από την ιστορία, αναφερόμενο στα γεγονότα του Σεπτεμβρίου του 1922 και επετέθη εκ νέου στην Ελλάδα με αφορμή την ενίσχυση, την εξοπλιστική των ενόπλων δυνάμεων. Τι απαντάτε. Η χώρα μα με αυτοπεποίθηση, με αποφασιστικότητα και με πλήρη σεβασμό του διεθνού δικαίου και των διεθνών συνθηκών. Υπερασπίζεται τα κυριαρχικά τη δικαιώματα, υπερασπίζεται ε, ταυτόχρονα την ειρήνη και είναι παράγοντα σταθερότητα και ειρήνη όχι μόνο στο Αιγαίο αλλά και στην ευρύτερη περιοχή. Ταυτόχρονα, ακολουθεί μια πολιτική σε όλα τα επίπεδα, στο διπλωματικό, στην ενίσχυση τη αυτορυπτική τη δυνατότητα, που αντιλαμβάνει ο καθένα ότι έχουν ενισχύσει πολύ το γεωστρατηγικό τη αποτύπωμα. Με ψυχραιμία, με σταθερότητα, με αποφασιστικότητα, συνεχίζουμε σε αυτή τη γραμμή. Έχουμε πετύχει πολλά πράγματα και θα πετύχουμε και ακόμα περισσότερα. Επειδή αναφερθήκατε στα μέτρα στήριξη και επειδή είδαμε και τι εκτιμήσει τη Κομισιόν που ανεβάζουν τον πύχη για την ανάπτυξη στο 7,1 και η φημολογία και τα δημοσιεύματα τις προηγούμενες μέρες και σήμερα μιλούν και για κοινωνικό μέρισμα τα Χριστούγεννα σε συγκεκριμένες κατηγορίες και εκπρόσωπε, αλλά και κάποιες νέες φορολαφρήνσεις. Πότε μπορούμε να περιμένουμε, θα πρέπει να αναμένουμε τις ανακοινώσεις. Με την κατάθεση του προπολογισμού σας 19 Νοεμβρίου από τον Πρωθυπουργό στη Βουλή. Γιατί φαίνεται ξεκάθαρο ότι η κυβέρνηση θα δώσει κάποια χρήματα σε συγκεκριμένες ομάδες. Ευχαριστώ. Το σημαντικό είναι η πολιτική μας να αποδίδει και να δημιουργεί στέρες βάσεις ανάπτυξης έτσι ώστε οι πολιτικέ με αντίκρισμα, με αποτύπωμα που ουσιαστικά μπορούν να ενισχύσουν την ελληνική κοινωνία, να μπορούν να έχουν διάρκεια και να μην να ακυρώνουν τη συνολική κατεύθυνση και τη συνολική πορεία. Όσο τα πράγματα πηγαίνουν καλά, γεγονό που, που οφείλεται σε ένα συγκεκριμένο κράμα και μείγμα πολιτικών, μεταρρυθμίσεων, επιλογών, παρεμβάσεων που έχουμε κάνει όλο το προηγούμενο διάστημα, θυμίζω σε ένα πολύ δυσχερές περιβάλλον, γιατί πολλές φορές αυτό το ξεχνάμε πετυχαίνουμε αυτούς τους ρυθμούς ανάπτυξης, πετυχαίνουμε τη μείωση της ανεργίας, πετυχαίνουμε επενδύσεις, πετυχαίνουμε να ανοίγουν καινούργιες δουλειές σε τι περιβάλλον, όχι σε ένα περιβάλλον που όλα είναι καλά, σε περιβάλλον πανδημίας, σε περιβάλλον μιας πρωτόγνωρης κρίσης και για την Ελλάδα και τον υπόλοιπο πλανήτη, γεγονός που μεγιστοποιεί αυτή την επιτυχία της κυβέρνησης συνολικά της ελληνικής κοινωνίας. Όσο λοιπόν έχουμε αυτέ τι δυνατότητε, μην έχετε αμφιβολία ότι ό,τι περιθώρια υπάρχουν που δεν θα οδηγούν όμω σε ακύρωση τη αυτή θα αξιοποιούνται για να στεκόμαστε στο πλευρό τη κοινωνία και κυρίω εκείνων που έχουν περισσότερο ανάγκη. Παρακαλώ. Κύριε εκπρόσωπε, γνωρίζετε ότι ο Τούρκος πρόεδρος κ. Ερντογάν μήνυσε την εφημερίδα Δημοκρατία και τέσσερα στελέχη τη για εξύβριση λόγω παλαιότερου δημοσίευματο. Ωστόσο, στην, στη, στο, στη μήνυση στο κείμενο τη δικογραφία που παρέλαβε η εισαγγελία Χαρακτηρίζει το Αιγαίο ω θάλασσα των νησιών και μιλάει για κεκτημένα τη Τουρκία στη θάλασσα των νησιών. Για τα οποία η εφημερίδα με το δημοσίευμά τη αυτό στέκεται και ανάχωμα και εμπόδιο σε, αυτές, σε αυτά τα συμφέροντα τη Τουρκία. Θα ήθελα το σχόλιο σα για αυτό τα γεγονότα. Γνωρίζετε ότι ε, έχω τοποθετηθεί και προσωπικά. Η εφημερίδα σα φιλοξενεί σήμερα ε, το σχόλιο μου. Είναι σαφέ ότι στη χώρα μα η η ελευθερωτυπία δεν είναι απλώ παράδοση και στοιχείο τη κουλτούρα μα. Προστατεύεται συνταγματικά. Ε, Αυταρχικέ αντιλήψει που επικρατούν σε άλλου ε, κόσμου, σε άλλα ε, συστήματα που αντιλαμβάνονται τη λειτουργία του τύπου, αλλιώ στην Ελλάδα δεν μπορεί να, είναι, ε, να γίνονται ανεκτά. Αυτό αφορά συνολικά τη λειτουργία του τύπου. Ε, πολύ περισσότερο όταν πρόκειται για απειλέ, για δόγματα αναθεωρητικά και επιθετικά, που η κυβέρνηση η Ελλάδα έχει πολλές φορές αποκρούσει και καταγγείλει σε όλα τα φόρα... με κάθε ευκαιρία και σε πολύ ψηλή ένταση. Ε, κύριε Εκπρόσωπε, ε, θα εξετάσει η κυβέρνηση το ενδεχόμενο... να μην μπορούν οι ανεμβολίαστοι να μπουν σε κανέναν εσωτερικό χώρο... στην εστίαση, το εμπόριο κτλ. στα πρότυπα ε, κάποιων ε, άλλων χωρών... και επίσης τελικά εξετάζεται την επέκταση της υποχρεωτικότητα εμβολιασμού στο δημόσιο σε ορισμένες κατηγορίες εργαζόμενων που έρχονται σε άμεση επαφή με το κοινό. Έχουμε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο ε, αντιμετώπισης της πανδημίας. Εστιάζουμε στο πλαίσιο αυτό. Συνεχίζουμε την πολύ πολύ μεγάλη προσπάθεια να περιορίσουμε τις ανθρώπινες απώλειες και να μείνει η κοινωνία, η οικονομία, η ζωή ανοιχτή στη μεγαλύτερη δυνατή κανονικότητα. Εκεί είμαστε, εκεί είναι στραμμένη η προσοχή μα όλοι. Επέκταση των εμβολιασμών, εφαρμογή του πλαισίου, εκτεταμένη έλεγχη για την τήρηση των μέτρων, συνεχή και μεγάλη προσπάθεια ενίσχυση του Εθνικού Συστήματο Υγεία, γιατί εκεί δίνεται τούτη την ώρα η μεγάλη μάχη. Παρακαλώ. Στη συνάντηση με τον Ολλανδό Πρωθυπουργό, έγινε κάποια συζήτηση σχετικά με την αγορά πλοίων από την Ολλανδία για το ελληνικό πολεμικό ναυτικό και σε ποια φάση επίση βρίσκεται η συζήτηση με Ιταλού, Γάλλου ή άλλου για τις νέες τι νέε κορβέτε, Σε ό,τι αφορά το τι συζητήθηκε με τον Ανατολικό Πρωθυπουργό, υπήρχαν οι, οι δηλώσει ε, και οι απαντήσει σε ερωτήσει των α, δύο ηγετών. Ε, τώρα, σε ό,τι αφορά το δεύτερο σκέλο του ερωτήματό σα, δεν υπάρχει κάποιο σχόλιο που μπορώ να κάνω αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ πάρα πολύ.